Μια ακόμη μέρα εδώ πέρα στην Κωνσταντινούπολη. Βρισκόμαστε στον Λιμένα και ετοιμαζόμαστε να πάρουμε το όμορφο πλοιαράκι μας, το οποίο θα μας μεταφέρει στις περιοχές όπου βρίσκεται το Μπέμπεκ. Και από εκεί και πέρα θα κάνουμε ένα μικρό tour προς τη Ρούμελη και όλες τις περιοχές οι οποίες είναι πάνω στην παραλιακή γραμμή, η οποία έχει να μας προσφέρει αρκετά. Για φύγαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο όμορφο σκάφος μας, να κάνουμε μια πολύ ωραία κουραζιέρα. Αυτό που θέλω να ξέρετε ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι 15 λίρες, περίπου 90 λεπτά. Και ο χρόνος ο οποίος μέχρι να φτάσουμε είναι περίπου στα 25 λεπτά. Για να πάμε. Κουνάει και το πλοίο, έχει και λίγο αεράκι ωραίο. Σάτσε κάτσε μου. Για να πάμε, παιδιά. Έχουμε ξεκινήσει μια μίνι κρουαζιέρα εδώ πέρα στο Βόσπορο και πάμε να δούμε όλα τα αξιοθέατα τα οποία θα μας προσφέρει αυτή η υπέροχη μέρα. Εδώ βλέπετε το νεαρό πλάι τους χυμούς, πάρα πολύ όμορφα. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει και το χυμό του, το καφεδάκι του και να κάνει την κρουαζιέρα του. Έχουμε κατεβεί σε μια περιοχή η οποία ονομάζεται Ερμίργκαν. Είναι περίπου 1,5 χιλιόμετρο από το κάστρο της Ρούμελης. Όπως θα δείτε πέρα είναι η γέφυρα η οποία χωρίζει τη μία πλευρά. Λίγο πέρα από τη γέφυρα, λίγα μέτρα ακριβώς, είναι το κάστρο της Ρούμελης. Θα πάμε τώρα προς τα εκεί για να σας δείξουμε όμορφες εικόνες. Μαζί μου θα δείτε τα πάντα εδώ πέρα στην πόλη. Θα τα γυρίσουμε όλα μαζί. Σας δείξω τα καλύτερα highlights, παιδιά, ώστε να έρθετε και να περάσετε υπέροχα και εσείς. Είμαστε συγκλονισμένοι σε αυτήν την πόλη η οποία μας έχει χαρίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Πέμπτη φορά επισκεφτόμαστε την πόλη και μένουμε άφωνοι από τα καινούργια πράγματα που γνωρίζουμε συνεχώς. Έχει κάτι να μας δείξει συνέχεια αυτή η πόλη. Εδώ θα δείτε ένα παραθαλάσσιο, το Angel Restaurant, το οποίο είναι ένα καλό restaurant για ψάρια. Αφού περάσετε μέσα θα το βρείτε πάνω στο κύμα, το κύμα να σκάει μπροστά σας. Οι τιμές του βέβαια είναι τσιμπημένες και γενικά εδώ στην περιοχή οι τιμές είναι τσιμπημένες, με ιδιαίτερα το Μπέμπεκ. Το Μπέμπεκ είναι μια περιοχή η οποία μαζεύεται όλος σε εισαγωγικά ο πλούσιος κόσμος της Κωνσταντινούπολης και όχι μόνο. Γι' αυτό καλύτερα θα είναι να μην έρθετε για να κάτσετε να φάτε στην περιοχή του Μπέμπεκ. Οπότε εντάξει, είναι μια όμορφη περιοχή, αλλά εντάξει, θα απολαύσετε και κάτι το ιδιαίτερο σαν θέα. Θα αξίζει να καθίσετε να φάτε στη Ρούμελη, να κάνετε κάτω από το κάστρο, έχει 2-3 μαγαζάκια υπέροχα τα οποία κάνουν από τα καλύτερα πρωινά, τουλάχιστον από όσο ξέρουμε, τα πολύ διαφημισμένα πρωινά, τα οποία δεν είναι ακριβώς πρωινά, με τόσα πράγματα που θα σας βγάλουν νομίζω θα είστε χορτάτοι για 3 ημέρες, παιδιά. Δηλαδή το πρωινό τους είναι 40 πιάτα σε ένα τραπέζι. Θα φύγετε σκασμένοι. Είμαστε συγκλονισμένοι σε αυτήν την πόλη η οποία μας έχει χαρίσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Πέμπτη φορά επισκεφτόμαστε την πόλη και μένουμε άφωνοι από τα καινούργια πράγματα που γνωρίζουμε συνεχώς. Έχει κάτι να μας δείξει συνέχεια αυτή η πόλη. Εδώ θα δείτε ένα παραθαλάσσιο, το Angel Restaurant, το οποίο είναι ένα καλό restaurant για ψάρια. Αφού περάσετε μέσα θα το βρείτε πάνω στο κύμα, το κύμα να σκάει μπροστά σας. Οι τιμές του βέβαια είναι τσιμπημένες και γενικά εδώ στην περιοχή οι τιμές είναι τσιμπημένες, με ιδιαίτερα το Μπέμπεκ. Το Μπέμπεκ είναι μια περιοχή η οποία μαζεύεται όλος σε εισαγωγικά ο πλούσιος κόσμος της Κωνσταντινούπολης και όχι μόνο. Γι' αυτό καλύτερα θα είναι να μην έρθετε για να κάτσετε να φάτε στην περιοχή του Μπέμπεκ.
Οπότε εντάξει, είναι μια όμορφη περιοχή, αλλά εντάξει, θα απολαύσετε και κάτι το ιδιαίτερο σαν θέα. Θα αξίζει να καθίσετε να φάτε στη Ρουμέλη. Να κάνετε κάτω από το κάστρο, έχει 2-3 μαγαζάκια υπέροχα, τα οποία κάνουν από τα καλύτερα πρωινά, τουλάχιστον από όσο ξέρουμε, τα πολύ διαφημισμένα πρωινά, τα οποία δεν είναι ακριβώς πρωινά, με τόσα πράγματα που θα σας βγάλουν, νομίζω θα είστε χορτάτοι για 3 ημέρες, παιδιά. Δηλαδή το πρωινό τους είναι 40 πιάτα σε ένα τραπέζι. Θα φύγετε σκασμένοι. Ορίστε το ρεστοράν όπου θα φάτε ένα από τα καλύτερα πρωινά, γεύματα, οτιδήποτε θέλετε και θα φύγετε σκασμένοι. Αυτό εδώ πέρα είναι ο Μπα ρεστοράν, το οποίο βρίσκεται αφού περάσετε το κάστρο της Ρούμελης, για να βρείτε λίγα μέτρα το ρεστοράν ο Μπα. Μόλις έχουμε περάσει μέσα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Πραγματικά ένας πανέμορφος χώρος. Πολύ ωραίο το εστιατόριο, αξίζει να έρθετε και εσείς. Και εδώ που σκάει το κύμα πάνω στη θάλασσα. Δεν υπάρχει, παιδιά, πραγματικά σούπερ. Εδώ έχουμε τους μπουφέδες. Πραγματικά εξαιρετικοί οι μπουφέδες. Για πάμε να δούμε. Εδώ μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, δείτε εδώ τα καρύδια. Υπάρχουν τα πάντα για να κάνετε ένα πλούσιο πάροχο πρωινό, φίλες και φίλοι μου. Έχουμε περάσει μέσα στο κέντρο της πόλης του Μπέμπεκ. Ένα πάρα πολύ όμορφο κέντρο, πολύ περιποιημένο, το οποίο αξίζει τουλάχιστον εσείς που κάνετε τον τουρισμό να περάσετε μια βόλτα, να πιείτε ένα καφεδάκι, ένα ποτάκι. Νομίζω είναι ότι καλύτερο, φίλες και φίλοι μου. Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η περιοχή, είναι ωραία. Γενικώς όλες οι περιοχές εδώ πέρα, οι οποίες είναι παράλληλα με το Γεράτιο, έχουν αρκετά πράγματα να σας δείξουν, είναι πάρα πολύ όμορφα και θα ευχαριστηθείτε τη βόλτα σας. Κατά τη δική μου γνώμη, το καλύτερο μπορείτε να κάνετε, επειδή είναι μεγάλη απόσταση από το κέντρο, να πάρετε ένα πλοιαράκι από την περιοχή του Εμίνονου και με το πλοιαράκι να κατεβείτε λίγο πέρα από το κάστρο της Ρούμελης και μετά, αν αντέχετε δεν ξέρω, να κάνετε από το κάστρο της Ρούμελης μέχρι και την περιοχή Εμίνονου, περίπου 10 χιλιόμετρα, ποδαρά τι να το κάνετε, και να δείτε όλες τις περιοχές με τη σειρά, οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες. Επόμενη μας τάση, φίλες και φίλοι, είναι το Ορτακιόι, το οποίο χωρίζεται η περιοχή σε δύο σημεία με την γέφυρα η οποία την χωρίζει. Μία πάρα πολύ όμορφη περιοχή. Έχει κάποια πραγματάκια να δείτε, να κάτσετε, να κάνετε τη βόλτα σας. Πολλά ωραία μαγαζάκια, να φάτε παγωτό. Το συγκεκριμένο μαγαζί εδώ πέρα, το Ρος, το οποίο μπορείτε να πάτε και να πάρετε πατάτα ψητή, την οποία την ανοίγουν στη μέση και μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα. Είναι πραγματικά πεντανόστιμη, έτσι λένε εδώ πέρα στην περιοχή. Οπότε να το δοκιμάσετε, φίλες και φίλοι. Οι άνθρωποι έχουν ένα μικρό πανήγυρι και πουλάνε την πραγμάτια τους, σουβενίρ. Ο κόσμος με τα παγωτά στο χέρι. Εδώ 70 λίρες λέει το παγωτάκι. Έχει και κάποια όμορφα εστιατόρια εδώ πέρα. Βέβαια είναι τουριστικά, αλλά δεν ξέρω από φαγητό τι λένε.
Πάμε λίγο να δούμε μαζί όλη την περιοχή, να την καμαρώσουμε. Επιτέλους βλέπουμε λίγο τουρισμό, φίλες και φίλοι, διότι 5 μήνες πριν που ήρθαμε σε αυτή την περιοχή δεν κουνιόταν άνθρωπος. Παγωτάκια, τα πάντα όλα, παιδιά, εδώ πέρα στο Ορτακιόι. Δεν θα πούμε άλλα πάρα πολλά, αυτά, και συνεχίζουμε προς το κέντρο της πόλης.